Χαίρετε, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Σταφύλια. Τα σταφύλια είναι ένας ισχυρός σύμμαχος για την υγεία του οργανισμού μας, χάρη στα ενεργά συστατικά που περιέχουν και τα οποία είναι βιταμίνες Α, B1, B2, B6, φολικό οξύ, σε, έψιλον, κάπα, ασβέστιο, σίδηρος, φόσφορος, ψευδάργυρος, χαλκός, σελήνιο, ιόδιο, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, νερό και πολυφενόλες. Ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Τα σταφύλια ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, απελευθερώνουν τον οργανισμό μας από τις ελεύθερες ρίζες, καθαρίζουν το σηκώτη, διεγείρουν τη δραστηριότητά του καθώς και την δραστηριότητα των νεφρών, ενώ δρούν και κατά της κατακράτησης υγρών χάρη στην διουρητική τους ιδιότητα. Μειώνουν τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης, της LDL. Προλαμβάνουν την οστεοπόρωση γιατί είναι πλούσια σε μεταλλικά άλατα, τα οποία είναι χρήσιμα για την απορρόφηση του ασβεστίου. Συνιστώνται σε όσους πάσχουν από αναιμία, αρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα και ρευματικούς πόνους. Πρόσφατες μελέτες ανακάλυψαν στα σταφύλια την παρουσία μελατονίνης, της σκουρόχρωμης ορμόνης που ονομάζεται και ορμόνη ύπνου. Βοηθάνε λοιπόν και στην αϊπνία όταν καταναλώνονται το βράδυ. Θα κάνω παρένθεση και θα πω ότι φυσικά η μελατονίνη δεν βοηθάει μόνο στην αϊπνία, αλλά δεν είναι επί του παρόντος να αναφέρω πού αλλού βοηθάει. Τα σταφύλια, όπως προανέφερα, περιέχουν και βιταμίνη B6, η οποία δρά στον μεταβολισμό των νευρικών κυττάρων, προάγοντας την σωστή θρέψη τους. Χάρη στη μελατονίνη και την B6 είναι ιδανικά για όσους πάσχουν από άγχος και ήπιας μορφής κατάθλιψη. Μάλιστα, όταν καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μελέτες ανακάλυψαν και την προεβιωτική τους δράση. Έχει φανεί ότι η κατανάλωσή τους αυξάνει τον αριθμό των γαλακτοβακύλων, των καλών εντερικών βακτηριδίων δηλαδή, και έτσι μειώνεται ο κίνδυνος αλλεργιών και ουρολοιμόξεων. Βοηθάνε το σώμα να μένει ενυδατωμένο χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό, ενώ χάρη στις φυτικές ίνες που περιέχουν, βοηθάνε και στην δυσκυλιότητα. Έχουν αντιγυραντική δράση, ευνοούν την παραγωγή κολαγόνου και την ανανέωση της επιδερμίδας, έχουν όμως και αποχρωματιστική δράση σε ηλιακές και σκούρες κοιλίδες. Τα μαύρα σταφύλια περιέχουν ρεσβερατρούλη, μια φενόλη για την οποία έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για τις ευεργετικές της επιδράσεις στην αντιμετώπιση εκφυλιστικών ασθενειών όπως το Αλτσχάιμερ και η αρτηριοσκλήρυνση. Η ρεσβερατρόλη βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και αποτρέπει τον σχηματισμό θρόμβων, μειώνοντας τον κίνδυνο θρόμβωσης και ισχυμικών επεισοδίων. Καταπολεμά την φλεβική ανεπάρκεια, την φλεβίτιδα και την ευθραυστότητα των τριχοειδών αγγείων. Ενισχύει τα τυχώματα των αιμοφόρων αγγείων, προάγει την συστολή τους και επομένως την επιστροφή του αίματος από τα κάτω άκρα στην καρδιά. Μάλιστα, το Πανεπιστήμιο του Τωρίνο έχει αφιερώσει σελίδα στο θέμα «Καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες της ρεσβερατρόλης», τονίζοντας τους μηχανισμούς δράσης της. Η ρεσβερατρόλη έχει οριστεί και ως αντικαρκυνική ουσία, επειδή ο ίδιος μηχανισμός που αποτρέπει τις αθυρωματικές βλάβες εξουδετερώνει την εξάπλωση των μεταστάσεων του όγκου. Μαύρα ή άσπρα σταφύλια. Και τα δύο έχουν ευεργετικές ιδιότητες, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα μαύρα σταφύλια συνιστώνται για την κυκλοφορία του αίματος και την ενίσχυση των αιμοφόρων αγγείων, ενώ τα άσπρα σταφύλια, τα οποία περιέχουν περισσότερο φολικό οξύ, σίδηρο και κάλιο, βοηθούν στην αναδόμηση πολλών ιστών στο σώμα, βελτιώνοντας τη λειτουργία της καρδιάς και ταυτόχρονα διεγείρουν την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων που βοηθούν στην κυκλοφορία του οξυγόνου στο σώμα. Κατά την κατανάλωσή τους, δεν θα πρέπει να ξεφλουδίζονται, αλλά ούτε και να πετώνται τα κουκούτσια που περιέχουν. Και τούτο γιατί στην φλούδα και στα κουκούτσια βρίσκεται η ρεσβερατρόλη και άλλα ισχυρά ενεργά συστατικά. Αν δεν δείξεις, να καταναλώνονται με μέτρο από όσους πάσχουν από έλκη, κολίτιδα, νεφρικές παθήσεις και διαβήτη. Φυσικά, όσοι πάσχουν από εκολπώματα εντέρου, δεν θα πρέπει να τα καταναλώνουν με τα κουκούτσια. Τελειώνοντας, κορίτσια, θα ήθελα να σας πω ότι όταν χρησιμοποιείτε τα σταφύλια για καλλιντική χρήση, όταν κάνετε μάσκες δηλαδή, μην χρησιμοποιείτε μόνο τον χυμό τους,
Πολτοποιήστε τα και χρησιμοποιήστε τον πολτό. Χρησιμοποιήστε δηλαδή και την φλούδα και τα κουκούτσια, γιατί όπως προανέφερα, εκεί βρίσκονται τα ισχυρά ενεργά συστατικά τους. Αυτά όλα και για σήμερα. Εύχομαι οι πληροφορίες που σας έδωσα να σας φανούν χρήσιμες. Εάν το βιντεάκι μου σας άρεσε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Όταν μου δείχνετε ότι σας αρέσει, μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά επίσης μου δίνει όταν κάνετε εγγραφή στο κανάλι, όσοι βέβαια δεν έχετε κάνει, και πατάτε και το καμπανάκι ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Βοηθήστε αυτό το κανάλι να μεγαλώσει, βοηθήστε να μεγαλώσει η παρέα. Αυτά όλα λοιπόν, και ως την επόμενη φορά, θα σας δείξω πώς μπορούμε να συντηρήσουμε στα φύλλα για έναν ολόκληρο χρόνο. Και ως τότε, ολόψυχα σας εύχομαι να είστε όλοι καλά και να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια.